Ζημιές και καταστροφή άφησε στο πέρασμά της η καταιγίδα που έπληξε το βράδυ της περασμένης Τρίτης στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Οι κρουνοί του ουρανού άνοιξαν και προκάλεσαν πλημμύρες τόσο σε δρόμους όσο και σε ξενοδοχεία. Θα μας πάρει καμιά εβδομάδα να μετρήσουμε τις πληγές μας που έχουμε, ενώ σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να τα φτιάχνουμε. Τη μεγαλύτερη καταστροφή υπέστη το παραλιακό μέτωπο του Πρωταρά, το οποίο επιθεώρησαν το πρωί ο έπαρχος Αμοχώστου και ο δήμαρχος Παραλιμνίου. Όπως βλέπετε, οι μεγαλύτερες καταστροφές που έχουν γίνει από τις πλημμύρες είναι στις παραλίες, οι οποίες έχουν πάθει ανεπανόρθωτη ζημιά και αναμένουμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να μας πούν τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Όντως φαίνεται να υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα επί της ακτογραμμής. Πρέπει να ληφθούν κάποια άμεσα μέτρα ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι η διακίνηση των πεζών, έστω των λίγων που υπάρχουν αυτήν την περίοδο, δεν θα παρουσιάζει οποιοδήποτε πρόβλημα. Σημαντικές ζημιές προκάλεσε η βροχόπτωση και στο οδικό δίκτυο του Πρωταρά και κυρίως στην περιοχή Περνέρα. Οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο δόστρωμα είναι στα σημεία που έτσι κι αλλιώς θα αφαιρεί τον για την κατασκευή του έργου ή για την κατασκευή των νέων οχετών. Οπότε δεν υπάρχει καμιά ζημιά προς το δημόσιο ή προς οποιονδήποτε άλλον φορέα. Η επαρχιακή διοίκηση έχει προχωρήσει σε καταμέτρηση και καταγραφή των ζημιών στις ιδιωτικές περιουσίες και η ειδική έκθεση θα αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών. Ιδιαίτερα ευεργετική και χωρίς καταστροφές ήταν η βροχόπτωση των τελευταίων τριών.